DLC αρχίζει Τι με μπορεί να βαρκάδα, με μύρη, ψηφίσει. δεν μου τα άκουσα αυτά. Πες μου, αδερφέ, γιατί ακριβώς το κάνουμε αυτό? Γιατί καινούργιο DLC. Δεν ξέρω. Πολύ παρήγορο. Ξέρω, περίμενες περισσότερα από τον εξυπνότερο άνθρωπο εν ζωή. Αλλά ο Όντιν δεν μου είπε τίποτα για αυτό το μέρος. Γι' αυτό σε παρότρινα να ζητήσει την καθοδήγηση της Φρέια. Επανειλημμένος. Δεν δείχνει πρόθυμη να μου μιλήσει. Ακριβώς το αντίθετο, αδερφέ. Πω πω, μισή ώρα, Μιμίρ. Πω, θα σκουμπί. Α, ωραία, μετά από μερικά βαρετά δευτερόλεπτα από τη ζωή μου, επιτέλους φτάσαμε. Κάτι συμβαίνει. Λάμπο. Πίσω στα βασικά, λοιπόν. Ωραία. Για να πάμε να δούμε τι έχει να μας δώσει αυτό το Βαλχάλα. Φαίνεται έχει να μας δώσει μια μεγάλη πύλη. Πηγαίνω προς την πύλη. Ανοίγει. Να υποθέσω Φέρω. Ότι δεν θα το εκλάβεις ως σημάδι να γυρίσουμε πίσω. Και βέβαια όχι. Ρεάθασι Άλφορ, σύνουμ χάουτουμ. Εσωκύριος του εαυτού σου. Αυτοκυριαρχία. Το είπες λιγότερο ποιητικά, αλλά ναι. Δεν με ενδιαφέρει. Μπαίνουμε μέσα όπως και να έχει. Α, τώρα μιλάμε σωστά. Αυτό μου θυμίζει το Ragnarok. Η πρόσκληση, πολύ ωραία λοιπόν. Κάτι δεν πάει καλά. Νιώθω αδύναμος. Η Βαλχάλα δεν θα το εκτιμήσει που βουκάραμε. Δεν πειράζει. Να μην το εκτιμήσει. Το παιχνίδι με σκοτώνει σιγά σιγά. Εντάξει, ανοίγουμε. Περίμενα να συναντήσουμε τέτοιους εχθρούς. Πάμε, θα παίξω λίγο με γίνες τηλεπίδες. Να σου προσφέρει επιλογές. Ιερογλυφικά μπορώ να... εντάξει λοιπόν. Τώρα τι, θα κάτσω εδώ. Καινούργιοι φίλοι, πάμε λίγο. Αυτές οι βλακίες είναι. Για να δω. Μια χαρά οι λεπίδες. Να μην σιγά σιγά πεθαίνω, ας το πω έτσι. Πάρε αυτό, δεν πάντως δεν θα πεις εντελώς απροστάτευτος. Μπα. Αδερφέ, έφτασες ως την Βαλχάλα για να την αποφύγεις. Τι έχουμε εδώ? Όχι αυτή. Πέθανε. Οκ. Τι θα συμβεί τώρα, άραγε? Μετά λοιπόν από ένα θάνατο. Επιστρέψαμε έξω. Εισχωρήσατε στη Βαλχάλα χωρίς να μιλήσετε πρώτα σε εμάς. Κι εγώ χαίρομαι που σε βλέπω, κυρά μου. Ήταν προσωπικό θέμα. Δεν ήθελα να σε απασχολήσω. Παραβιάσατε τη Βαλχάλα. Μάλλον αξίζει το χρόνο μου. Τι? Αυτή η είσοδος είναι μυστική. Μα ποιος σας τη φανέρωσε? Ήταν στην πόρτα μας πριν τρεις μέρες. Α, και λίγη ιστορία του παιχνιδιού. Κράτε της Σπάρτης, είσαι προσκεκλημένος σε μια πρόκληση. Αντιμετώπισε το παρελθόν για να αντιμετωπίσει το μέλλον. Κυριάρχησε στη Βαλχάλα, κυριάρχησε στον εαυτό σου. Και εδώ οι οδηγίες. Ανυπόγραφο. Ποιος άλλος ξέρει αυτό? Εντάξει, ναι, πάμε λίγο σε ψητό. Ωραία, λοιπόν, μετά από μια μικρή συζήτηση. Γκούνορ, μαζί μου.
Ελπίζω να μπορέσουμε να ξαπούμε στη Βαλχάλα. Λέιφα. Στο Σάμι άνοιξε. Λίγα λόγια. Εντάξει, μπαίνω. Άντε, εντάξει, τα λέγαμε. Τα λέμε, είχαμε για. Πλάκα, πλάκα. Όχι. Όλα καλά. Ευχαριστώ, νύμφες της ασπίδας. Ωραία. Ας δοκιμάσουμε από την αρχή. Το ξεχάσα αυτό. Α, ναι. Δεν είναι καλύτερα. Πλάκα, πλάκα, μετά από λίγο λέιφα, λίγο τελετουργικό. Πού άρα είναι ο άντρας. Να πάμε με το τσεκούρι. Μετά από μια βαρετή μάχη. Τώρα ξαναπέστρεψε εδώ. Άρα δεν είναι κομμάτι του Άσγκαρντ. Μα κάτι Λήθεια. Του βγήκε από τις αναμνήσεις σου. Ενδιαφέρον. Αγαπητέ, ωραία. Η ιδέα της Φρέια είναι αρκετά λογική. Μπράβο. Θα μπορούσαν τα βασίλεια να ζητήσουν καλύτερο. Δεν δείχτηκα. Τελίδι. Κάτσε λίγο ακίνητος. Όχι τις λεπίδες δε, το δόρυ. Φωτιά στα νότα σου! Μπαμ, μπαμ. Α, μαν! Από πού έρχεστε? Άρα, πάες. Τσεκούρι. Έλα εδώ γιατί με κούρασες. Ωραία πάει και αυτή. Κι άλλη μια πύλη μπροστά μας. Τι σέβονται όλοι. Ωραία τι. Θα αφήσουμε τα λόγια για μετά. Ααα. Τα ζωάκια. Μπαμ, μπαμ. Μπαμ, μπαμ. Λάβε. Α! Σοριάρικο. Οκ. Τι αυτό ήταν. Τι εύκολημα σχετικά. Μήπως θα το συνεχίζουμε. Ο μην πύλη, πάμε λίγο. Εξάρτητα από τον τίτλο και από το αδερφέ, τι. Καλύτερα να μιλήσουμε σε πιο ασφαλές σημείο. Σύμφωνα. Α. Ω, φίλε, φίλε. Α! Οκ, ωραίο κολπάκι αυτό, μ' αρέσει. Εγκρίνω. Πάει. Τι.
Φύγε. Ωραία, αυτό ήταν, ναι. Αυτό που έλεγα πριν, πλάκα, που πες να είναι τώρα ο Ανδρέας. Κάπου με τη φιλενάδα του. Ωραία, άλλη μια βλακία για... Ωραία. Σμαράδια, μαϊστρία. Άλλη μια πύλη. Α, κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Είναι που σε βλέπω ξανά σε δράση. Είσαι πιο χαρούμενος από όσο σε έχω δει τα τελευταία φεγγάρια. Ω. Μπορείς τον Ατρέα ή μια μάχη μπροστά σου. Α, μάλλον. Αυτό. Αναγνωρίζεις την παλιά σου θέση, έτσι. Δεν ξέχασα το χρέος που σου χρωστάω. Ποιος είσαι? Α, ωραία, έχω πόνο κέφαλο. Εξακολουθεί να φαίνεται περίσκεπτο. Να τι έρχονται. Περίεργο. Επιστρέψαμε έξω, αλλά χωρίς να... ξέρεις. Μερικές φορές φτάνεις ως εκεί που είσαι έτοιμος να πας. Η απόφαση είναι της Βαλχάλα η δική σου. Αυτό σημαίνει... Όχι. Θα ανακαλύψω ποιος... Okay, ναι. Ναι, λοιπόν, ακούστε. Ξέρω ότι αυτό ακούγεται μπερδεμένο στην αρχή. Αυτά που έχετε δει μέχρι τώρα ήταν μερικά μικρά clips από μένα όταν έπαιζα πρώτη φορά το Valhalla, από τον God of War Ragnarok. Με ελπίζω σας άρεσαν. Αφήστε να κάνετε ένα like και μια εγγραφή αν είστε καινούργοι, και εμείς θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο. Γεια σας.